Το δεύτερο μεγάλο μου πολιτικό λάθος. Το τρίτο ήταν να εμφανίζομαι στην κοινωνία 8 μήνες, να τους λέω με πολύ αξιοπρέπεια ότι αν κερδίσουμε την εξουσία θα είμαστε υπεύθυνη κυβέρνηση, αν χάσουμε θα είμαστε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Μιλούσα για τους αξιοπρεπείς πολίτες και τη νύχτα των εκλογών να γινόμουν ο πιο αναξιόπιστος και ο πιο αναξιοπρεπής Κύπριος. Εγώ που μιλούσα για αξιοπρέπεια και αξιοπρεπής πολίτης. Ποιος σας το ζητούσε αυτό όμως? Ποιος σας ζητούσε να κάνετε αυτό το πράγμα? Είχαν αρκετοί αυτή την άποψη και την Κυριακή και την Δευτέρα. Μέχρι και την Τρίτη το πρωί. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μιλώ εκ μέρους οποιουδήποτε. Ναι, ενώ αυτοί που έχουν αυτή την άποψη, την οποία εσείς ερμηνεύετε ότι ήθελαν να μας οδηγήσουν σε κατάσταση αναξιοπρέπειας. Δήλωσαν να μην σκέφτονται. Δεν είπα ότι ήθελαν να μας οδηγήσουν σε αναξιοπρέπεια. Θα οδηγούμουν. Εκείνοι έχουν άλλη ανάγνωση. Α, πολιτικά λέτε. Πολιτικά, όχι. Να είμαστε... Ναι, το διευκρινίζουμε. Η πολιτική ανάγνωση τους είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε στην τύχη την επόμενη διακυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να την ελέξουμε και να ελέξουμε τη σταθερότητα. Και η πολιτική μου θέση, τη σταθερότητα της χώρας, θα είμαστε ρυθμιστές, όχι μέσω των καρεκλών στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά μέσα από τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο εντός της Βουλής. Ο ρόλος, Αναστασιάδη, και στην προεκλογική και αυτές τις τελευταίες ημέρες ήταν επικοδομητικός ή ήταν υπονομευτικός? Εγώ σέβομαι το ότι προέκρινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την μη έντονη προεκλογική του ανάμειξη. Είχε, για να είμαστε αντικειμενικοί, παρουσιάστηκε στο Ανώτατο, στο Παγκύπριο Συνέδριο κατά τη διαδικασία της επιλογής και στο Παγκύπριο Συνέδριο μας και στις τρεις τελικές, στη Λάρνακα, στη Λεμεσό και στη Λευκοσία. Ο ίδιος επανέλαβε πολλές φορές ότι είναι ο θεσμικός του ρόλος. Το σεβαστήκαμε. Έγιναν όμως τρεις συσκέψεις μέσα σε ανάμιση μέρα για το τι θα γινόταν στη δεύτερη Κυριακή και εγώ εκτιμώ πάλι εντός του θερμικού του ρόλου. Αλλά τρεις συσκέψεις σε μια μισή μέρα. Εντάξει. Ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι που είπε ο κύριος Φέδωνος χθες. Ναι. Γιατί είπατε νωρίτερα ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων μίλησαν χθες στο πολιτικό γραφείο έλεγαν Μαυρογιάννη. Και λέει ο κύριος Φέδωνος, αν δεν μας φέρνατε, κύριε πρόεδρε Νεοφύτου, αυτή τη συνενετική δήλωση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, μπορεί να ήταν άλλη η απόφαση του πολιτικού γραφείου. Και λέει, διαφωνώ με αυτή την τακτική. Ναι. Γιατί ακολουθήσατε αυτή την τακτική, κύριε Νεοφύτου? Αυστηρά πολιτικά. Αυστηρά πολιτικά, έχει δίκιο. Δίκιο, ναι, διότι μπορούσε να συνδιαμορφωθεί μια άλλη εισήγηση. Αυστηρά πολιτικά. Αλλά αυτή η θέση, η κοινή με τον πρόεδρο, ήταν μια θέση η οποία ήταν μια από τις προμετωπίδες ολόκληρης της προεκλογικής μας εκστρατείας, κύριε Κυμήτρη. Αυτό που εχθές ήταν η εισήγηση και η τελικά απόφαση του πολιτικού γραφείου δεν ήταν άλλο από αυτό που λέγαμε προεκλογικά. Χάνουμε τις εκλογές, δεν συμμετέχουμε σε κυβέρνηση, είμαστε υπεύθυνοι αντιπολίτευση.